υπάρχει γέννηση από βουλγάρα μητέρα στις 31 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο μας εδώ. Όντως, και εμείς μετά από τα δημοσιεύματα και ο ντόρος που έγινε γύρω από αυτή την υπόθεση, ψάξαμε στα αρχεία μας και βρήκαμε ότι όντως αυτή την ημέρα στο νοσοκομείο μας γέννησε μια βουλγάρα ένα κοριτσάκι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα πρόκειται για τη Μαρία. Κυρία Φούκα, υπάρχει περίπτωση η γέννηση αυτή που έγινε εδώ στις 31 Ιανουαρίου του 2009 από μία άγαμη μητέρα, όπως έχει δηλώσει, να είναι η μητέρα της Μαρίας? Βεβαίως και υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εφόσον συμπίπτηκε η ηλικία, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι, ναι. Τα στοιχεία είναι στη διάθεση των αρχών. Όποτε μας τα ζητήσουν επισήμως, θα τα παραθέσουμε. Βεβαίως. Τα στοιχεία της μητέρας. Ωραία. Επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία, όταν, γιατί στο δημόσιο νοσοκομείο έρχονται να γεννήσουν πάρα πολλές γυναίκες και πολύ περισσότερο αυτές οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες ή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τι γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις που έρθει σε εσάς μια ετοιμόγενη γυναίκα και δεν έχει στοιχεία, δεν έχει χαρτιά? Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί το νοσοκομείο Λαμίας και το κάθε νοσοκομείο? Ζητάμε επίμονα τα στοιχεία της κυρίας και όντως μπορεί κάποια γυναίκα εκείνη την ώρα να μην τα έχει μαζί της. Ζητάμε οπωσδήποτε να μας τα φέρει την επόμενη μέρα. Τα στοιχεία είναι ταυτότητα ή διαβατήριο, οπωσδήποτε πιστοποιητικό γάμου. Αν πρόκειται για λογοδοπία, αυτό πρέπει να είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο, για να μπορούμε να καταχωρήσουμε και τα στοιχεία του πατερός. Αν δεν μας προσκομίζουν τέτοιο στοιχείο, το παιδάκι αναγκαστικά δηλώνεται, η μητέρα δηλαδή του παιδιού, δηλώνεται ως άγαμος. Και τα στοιχεία κατά δήλωσή της? Στις σπάνιες περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν δεν προσκομίσει κάποιο έγγραφο επίσημο ή όταν η γυναίκα εξέρχεται λάθρα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και θέλω να τονίσω μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν, όπως πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις σημειώνουμε τα στοιχεία τα οποία δήλωσε η μητέρα, αλλά βέβαια σημειώνουμε ότι αυτά τα στοιχεία συμπληρώθηκαν κατά δήλωση της μητέρας. Και βέβαια στο πιστοποιητικό που συντάσσουμε ως πιστοποιητικό γεννήσεως, δήλωση γεννήσεως από το νοσοκομείο, υπογράφει και η μητέρα που έδωσε τα στοιχεία. Πέρα από τον γιατρό που υπογράφει το έγγραφο αυτό, υπογράφει και η μητέρα ή ο συνοδός που έδωσε τα στοιχεία. Η δήλωση γεννήσεως που συμπληρώνεται από εμάς, αποστέλλεται υπηρεσιακώς στο ληξιαρχείο, όπου παροτρύνουμε τους γονείς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών, να σπεύσουν, να δηλώσουν το παιδί τους, γιατί αλλιώς θα έχουν και οικονομικές κυρώσεις. Το τελευταίο χρόνο έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά. Τα προηγούμενα χρόνια όμως, συγκεκριμένα το 9 και το 10, είχαμε έτσι έναν αρκετά μεγάλο αριθμό, δηλαδή γύρω στο 10% των τοκετών που πραγματοποιούνταν στο νοσοκομείο μας ήταν από αλλοδαπές. Το 9 είχαμε περίπου 700 τοκετούς, από τους οποίους 70 ήταν αλλοδαπών, βουλγάρα συγκεκριμένα. Το 10 οι τοκετοί ήταν γύρω στους 650 και οι τοκετοί από βουλγάρες υπήκου ήταν γύρω στους 65. Το τελευταίο χρόνο, επειδή το κοιτάξαμε έτσι από περιέργεια, μέχρι τώρα είχαμε μόνο 10 περιστατικά. Αυτό ίσως να έχει να κάνει με την οικονομική κρίση και με τον μικρότερο αριθμό οικονομικών μεταναστών που υπάρχουν τώρα στην περιοχή. Τα προηγούμενα χρόνια οι αρχές σας έχουν ζητήσει εγγράφους κάποια στοιχεία πολλές για κάποια περιστατικά? Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό και έχουμε ανταποκριθεί εγκαίρως.